Σας καταλογίζουν ότι εξαιτίας σας δεν έγινε προανακριτική. Δηλαδή ότι εσείς τη φρενάρατε και συμπορευτήκατε με την κυβέρνηση για να γίνει εξεταστική και όχι προανακριτική. Και από την άλλη μεριά, εσείς πήγατε το πόρισμά σας και το καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, είδα, πριν το πάτε στη Βουλή. Μπορείτε να μου τα ξεκαθαρίσετε. Καταρχάς, μιλάμε για άρθρο 16, να θυμίσουμε στους φίλους που μας ακούν ότι στην τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και προτείνει να καταργηθεί. Και είχαν διαφωνήσει και τα τρία κόμματα. Άρθρο 86. Άρθρο 86. Ναι, γιατί λέω και για το 16, γιατί και το 16 το βάζουν για συζήτηση, να τελειώνουν και αυτό. Ναι. Λοιπόν, και είχαν αρνηθεί και τα τρία κόμματα στη συζήτηση αυτή. Τι είπατε δεύτερο, δηλαδή, να μην υπάρχει νόμος πρέπει και υπουργών. Δεύτερο, να δικάζονται όπως οι κοινοί πολίτες, οι υπουργοί. Τελεία. Γιατί αυτοί έχουν ευθύνη, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν συγκεκριμένο έργο. Πρέπει να ελεγχθούν και θα ελέγχονται όπως κοινοί πολίτες. Πάντως, κύριε Σοφιανέμου, γιατί εξαρτάται από την εξουσία, δεν ευλέπετε τι ευθύνες. Εγώ δεν σας διέκοψα. Εγώ δεν σας διέκοψα. Σταματήστε, δεν σας διέκοψα. Ξέρουμε και εμείς να διακόπτουμε, κυρία Τζάκρη. Λοιπόν, δεν διέκοψα κανέναν. Δεύτερο, εμείς ψηφίσαμε και την προανακριτική πρόταση του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Καταθέσαμε εξεταστική και ήταν η μόνη που μπορούσε να γίνει. Γιατί δεν χρειαζόταν τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ήθελε να θάψει τη διερεύνηση, την όποια διερεύνηση για το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτό προσπάθησε και στην Εξεταστική Επιτροπή. Και το ότι συζητάμε για πόρισμα γίνεται γιατί υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ και δεν θάφτηκε. Γιατί? Γιατί αν καταψηφίζονταν οι προτάσεις για προανακριτική, δεν θα μπορούσαν να ξαναέρθουν για το ίδιο θέμα. Και ήταν δεδομένο ότι θα καταψηφιστούν. Το πόρισμά μας το καταθέσαμε με ποινικές και πολιτικές ευθύνες. Με βάρος τη Νέα Δημοκρατία αλλά και με διαχρονικές όσον αφορούν και τις άλλες κυβερνήσεις, γιατί υλοποίησαν μια πολιτική η οποία κυριολεκτικά διαμέλυσε το σιδηρόδρομο, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή συζητάμε και για ευρωεκλογές, την απελευθέρωση δηλαδή των μεταφορών, το διαχωρισμό δηλαδή της υποδομής από το. Από αυτόν ο οποίος κινεί τα τρένα. Ναι, αλλά το, να διαχωρισμό, τώρα, κύριε Σοφιανέ, το διαχωρισμό. Εδώ υποτίθεται ότι ο κόσμος θέλει να μάθουμε ποιος φταίει για το γεγονός ότι πέθαναν 57, υπάρχουν, λοιπόν, σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Υπάρχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Από τον κύριο. Δηλαδή, με συγχωρείτε, η απελευθέρωση. Εδώ, ξέρετε, μιλάνε για την Ευρωπαία Επίτροπο, ναι, και για την 717. Μόνο που με τηλεδιοίκηση ελέγχεται μόλις το 15% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Το υπόλοιπο κινείται όπως κινείται και πριν τα ελληνικά τρένα. Και άρα, κινούνται και σήμερα. Κατά την άποψή σας, δεν αποτελεί η έλλειψη τηλεδιοίκησης. Αυτό λοιπόν, επειδή. Ξέρετε, του δυστυχήματος. Είναι αίτιο, αλλά η προσπάθεια να επικεντρωθεί το θέμα εκεί μόνο φεύγουν όλα τα άλλα. Φεύγουν όλα τα άλλα γιατί προσφάτως, την προηγούμενη εβδομάδα, μάθαμε ότι στο τσακ γλιτώσαμε στον προαστιακό. Υπάρχει λοιπόν ένα πακέτο, ναι, πολιτικό, υπάρχουν σαφώς ποινικές ευθύνες, αυτές δεν πρόκειται να κρυφτούν. Σε ποιους δεν είναι πρόκειται ποινικές ευθύνες? Στους πολιτικούς, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό προσωπικά. Ποινικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό. Πολιτικές ευθύνες. Πολιτικές. Στον κύριο Καραμαλή, στους υπόλοιπους υπουργούς οι οποίοι βρέθηκαν. Γιατί μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει κρατήσει πόσα χρόνια συνολικά από τότε που συζητάμε με τις συμβάσεις. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι ένα τα οποία πρέπει να κριθούν. Αλλά ξέρετε, εμείς θα επιμείνουμε γιατί μιλάμε σε μια πορεία για ευρωεκλογές. Μιλάμε για πολιτικές και βγάζουν λάδι τα άλλα κόμματα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις, το ευρωπαϊκό δίκαιο που είναι υπεράνω του εθνικού. Και συζητάμε μόνο για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ψηφίζει μαζί με τους άλλους στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψηφίζουν συγκεκριμένα, μάλιστα, μέτρα που τα, λοιπόν, φέρνουν στην Ελλάδα και στη Βουλή τα ψηφίζουν μαζί. Βάλτε μου τελεία. Η κυρία Φοντελάιν είναι το ίδιο με τον κύριο Καραμαλή, κύριε Σοφιανέ, γιατί εννοείται, αυτό μας λέτε. Εννοείται. Μόνο που δεν θα βγάλετε λάδι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθόλου. Αλλά αυτό είναι για πολιτικές ευθύνες. Δεν είναι για εσάς θέμα. Δεν είναι για εσάς θέμα ότι η Τρενοσέ. Η Τρενοσέ, υλοποιώντας αυτές τις οδηγίες με 55 εκατομμύρια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έγινε έχετε, ο αποκλειστικός μεταφορέας. Έχετε τουλάχιστον συνέστηση ότι βγάζετε λάδι πέρα, όλη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς με αυτό που κάνετε. Εμείς δεν ψηφίζουμε. Η ελληνική κοινωνία στο 77% τον κ. Σκουροβαράς. Δεν ψηφίζουμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς ψηφίζετε. Ψηφίζετε για τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Σοφιανέ, ψηφίζετε. Ψηφίσατε μια εξεταστική για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς
Όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τα νομοσχέδιά της. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη, κύριε Σοφιανέ, τη μόνη επιτροπή η οποία μπορούσε τελεία, να ψηφιστεί. Ναι, γιατί είναι η μόνη που θα κουβόλευε το άλλο. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Οικονόμου. Ενώ τώρα αναδείχθηκαν όλες οι ευθύνες, κύριε Σοφιανέ. Λοιπόν, με τα τέσσερα διαφορετικά ορίσματα. Και τη μία από την ίδια. Μπράβο σας, μπράβο. Και δεν πρόκειται να ασκούρτε ούτε κι εσείς με την πολιτική σας. Έχουν μαζευτεί πολλά εγκλήματα. Έτσι. Και δεν θα ξεχαστούν. Και οι 57 νεκροί στα Τέμπη. Και οι 107 καμένοι στο Μάτι. Και οι καταστροφές που είχαμε το καλοκαίρι. Και εγώ ήταν ένα μήνα η Αλεξανδρούπολη, Δαδιά. Φτάσαν οι φωτιές στα στρατόπεδα. Έχεις ένα κράτος εχθρικό, ταξικό, αδιάφορο για την καθημερινότητα του κόσμου, το οποίο όμως έχει τη δυνατότητα να σκορπάει αδρά, να δίνει δισεκατομμύρια σε προγράμματα πράσινης μετάβασης, σε προγράμματα ΑΠΕ, σε ανοιχτή τροφοδότηση πολυεθνικών ομίλων που γίνονται σήμερα στη χώρα στα πλαίσια αυτής της περίφημης πράσινης μετάβασης που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που ταυτόχρονα τσακίζει μισθούς, μεροκάματα, κοινή αγροτική πολιτική. Γιατί ξέρετε, κάπου θα διαφωνήσω με την αρχική εκτίμηση που υπόθηκε. Δεν είναι αδιάφορος ο κόσμος. Είμαστε 3 μήνες σε αυτό το χρόνο και ο κόσμος είναι στους δρόμους. Οι αγρότες, οι φοιτητές, οι εργάτες. Είχαμε μια συγκλονιστική πανεργατική απεργία. Ετοιμάζεται άλλη. Αυτό πιέζεται, δεν το δείτε σε ποσοστά στην κάλυψη στη συμμετοχή. Ξέρετε, δηλαδή, αυτό... Γιατί επειδή αναφέρεστε σε αυτό που είπα εγώ. Το ότι οι πολίτες απομακρύνονται από το πολιτικό σύστημα το καταγράφουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ακούστε τώρα, ο καθένας. Η αλήθεια μιλάει, είναι ότι η αποχή μεγαλώνει, κύριε Σοφιανέ. Για τον χώρο του και όχι γενικά. Δεν μιλάω για τον χώρο του, εγώ σας μιλάω γενικά. Εγώ μιλάω για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν μπορώ να μιλάω. Μα εγώ τα έχω σε μένα. Και εγώ αυτό που είπα είναι ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται όπως παλιότερα για την πολιτική. Μα δεν σας έκανα κριτική, έκανα μια παρατήρηση. Ακούστε και κάτι άλλο. Οι πολίτες λοιπόν είναι στον δρόμο. Διεκδικούν οι αγρότες απέναντι στην ΚΑΠ. Διεκδικούν οι φοιτητές 2 μήνες ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν διαφωνεί κανείς για όλα αυτά. Εσείς πιστεύετε εκφράζουν ότι αυτό θα το δούμε στην κάλπη, αυτός... με μεγαλύτερη συμμετοχή. Εγώ λοιπόν μιλώντας για το κόμμα μου και όχι για το πολιτικό σύστημα γενικά, άρα, γιατί αυτό το πολιτικό σύστημα είναι άρρωστο, είναι σάπιο. Από το 2014 είναι η αμαρτωλή σύμβαση. Μετρήστε πόσες κυβερνήσεις των 3 κομμάτων έχουν περάσει από το 2014 μέχρι σήμερα. Για να φτάσουμε εκεί, εκεί που φτάσαμε. Ξέρετε, όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι 4 κόμματα είναι ανάμεσα στο 9 και στο 12. Μαζευτείτε λίγο και καβαλήστε, κατεβείτε από το καλάμι. Καλά, εμείς δεν είπαμε όμως. Κατεβείτε από το καλάμι που έχετε, ζωή του τόπου. Είχατε συνηθίσει να καβαλάτε καλάμι, κατεβείτε από το καλάμι. Και ακούστε και μια άλλη γνώμη. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι σήμερα δεν μπορούμε να περιμένουμε γενικά τις κάλπες. Πότε θα έρθουν, οι συγκεκριμένες ή οι επόμενες. Αλλά σήμερα πρέπει να πιεστεί αυτή η κυβέρνηση, κομμάτι-κομμάτι, θέμα-το-θέμα, έτοιμα-το-έτοιμα, για να αποσπάσουμε ανάσες. Μια και πήγαμε στα γάλο πλήγο.